Λοιπόν, δίνω τον λόγο στον κύριο Στοφορίδη και θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να επανέλθουμε σε ό,τι θέμα. Επειδή μελετούμε στο Μελετήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας 20 χρόνια το γενικά το φαινόμενο της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης και των τεχνικών συστημάτων εκμετάλλευσης των λεγόμενων ανανεωσίμων πηγών ενεργείας, και επειδή η επαγγελματική μου διαδρομή μου επέτρεψε τα τελευταία 20 χρόνια να παρακολουθώ τη δικαστική αντιμετώπιση στην εξέλιξή τη στη διάρκεια τη εξαρτία τη αιωλική βιομηχανία και γενικότερα των ΑΠΕ, και επειδή ως συστημικός επιστήμων έχουμε ένα απαράδοτο κανόνα ότι αρχίζουμε από το όλον προς τα μέρη και ο καταστρόφος, γι' αυτό ζήτησα, έκανα μια παράκληση στους διοργανωτές, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για το ότι έκαναν αποδεκτή την παρέτησή μου, να προηγηθώ. Είμαι ένας άνθρωπος που λατρεύει τον άνεμο, δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου, δεν μπορώ να επιβιώσω στις συνθήκες άπνοιας. Αλλά ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ, ποτέ δεν θα μπορούσα ούτε στο όνειρό μου να φανταστώ, ότι ο αίολος θα εργαλειοποιηθεί από κάποιους πονηρούς και θα άθελα του και θα συντελέσει σε παγκόσμιο επίπεδο μεν στην κατάστρωση και εκτέλεση του πλέον σατανικού αλλά ομολογουμένως απολύτως ευφυούς σχεδίου της αγοράς και σε εθνικό ελληνικό επίπεδο στο μεγαλύτερο βεβαιωμένα σκάνδαλο από συστάσεις του ελληνικού κράτους. Δεν θα πω στο παγκόσμιο επίπεδο γιατί δεν έχουμε χρόνο, θα πάμε στο ελληνικό. Δηλαδή αυτό το σκάνδαλο δεν ξεκίνησε ως σκάνδαλο, ξεκίνησε ως ραγιαδισμός, γρεκυλισμός αν θέλετε. Δηλαδή, εμείς υπογράψαμε όλα τα κείμενα, αντί να είμαστε, γιατί μόνο ραγιάς πρέπει να είσαι όταν υπογράφεις τα πάντα, ενώ μας λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη-μέλη συνδιαμορφώνουν τις πολιτικές και το δίκαιο της Ένωσης. Όταν λοιπόν στα κέντρα αποφάσεων λαμβάνονται οι αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον ημών και τον απογόνο μας, πήγαμε να υπογράψουμε χαζοδομημένοι χωρίς να φέρουμε καμία αντίρρηση. Τι αντίρρηση? Και μάλιστα με κριτήρια δημοσίου και εν τέλει εθνικού συμφέροντος. Αυτό σημαίνει ισοτιμία σε μία ένωση. Τι θα του λέγαμε? Συγγνώμη, καθίστε ρε παιδιά. Εγώ με μολύνω όπως εσύ. Πολωνέ, Αυστριακέ, Γάλε, Ελβετέ, Ισπανέ, Γερμανέ. Το ίδιο μολύνουμε. Γιατί να έχουμε μολύνσει τις υποχρεώσεις? Και όχι μόνο δεν μολύνουμε το ίδιο εμείς ως Ελλάδα, αλλά εμείς διαθέτουμε την πλέον σίγουρη καταβόθρα του διοξιδίου του άνθρακα, τα πλέον πλούσια δάση αναλογικά με την επικράτεια να μας λέμε, το κατά κυριολεξίαν πράσινο. Επομένως, εγώ συμβάλλω με τον προσφορότο τρόπο στις δράσεις της κλιματικής αλλαγής. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Ο ραγιαδισμός λοιπόν μετέβησε σε σκάνδαλο, γιατί με βάση όλα αυτά, όλα τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οδηγίες που επιβάλλουν την δίζηση της ΝΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, όλοι το ίδιο, όλοι οι συνήθειες έχουμε, ακολουθεί το πρωτόκολλο του Κιώτο που είπε ότι ο ρυπαίνων πληρώνει, ο πληρώνουν μπορεί να ρυπαίνει. Αυτό είπε το πρωτόκολλο του Κιώτο. Τα υπογράψαμε όλα καλά. Και εδώ τώρα, μετά από αυτά, συντελείται η αληθής καταστροφή στη χώρα. Καταρχήν ξυρίζουμε το καταγγελίο δεξίων πρώτες, πράσινο, τη βέβαια η καταβάθμιση του διοξείδου του άνθρακα για να αντιδράσει στους πανεπιστημίους. Έχουμε πει κατά επανάληψη στο μελητήριο ότι η Ελλάδα είναι η μακράν νεότερη χώρα του κόσμου, γιατί και αυτό οφείλεται στην αφάνταστη ποικιλομορφία των τοπίων της και στην κλίμακα, στη μικρή κλίμακα των τοπίων της. Είναι φιλικά προς τον άνθρωπο. Τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Βιομηχανοποιούμε όλα τα άθικτα, τα παρθένα φυσικός υπήνου τοπία της χώρας στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης που κατά την άποψή μου είναι η δίδυμη αδερφούλα της μαύρης, και μαζί με αυτά τα τοπία καταστρέφουμε και το βιογενετικό απόθυμα της χώρας, το εθνικό φυσικό κεφάλαιο. Λοιπόν, και αυτή η καταστροφή είναι μία αναστρέψιμη. Γιατί μετά από 25-30 χρόνια σφραγισμένων εδαφών και λοιπά και λειτουργίας αυτών των καταστάσεων, δεν πρόκειται να επαναφέρει καμία χλωρίδα ή πανίδα. Και μην νομίζετε ότι κάποιος μετά από 30 χρόνια που είναι η διάρκεια ζωής αυτών των έργων θα κάτσει να μαζέψει για αυτές οι εταιρείες τώρα που τα καταστούν. Σε 25 χρόνια αυτοί μπορούν να έχουν τόκες. Υπόκειται στους κινδύνους αγοράς. Και δεν υπάρχει καμία εγγύηση από τώρα εκ των προτέρων για την αποκατάσταση. Επομένως μιλάμε για μία μη αναστρέψιμη, γιατί δεν είναι και στήλη της ΔΕΗ, έτσι. Μετά από 30 χρόνια θα έχεις να διαχειριστείς ως κράτος το πώς θα τα μαζέψεις και πού θα τα πας. Σκεφτείτε, ας πούμε 15.000 αγμονίκες, μα δεν είναι στήλη της ΔΕΗ. Ξύλι να τους βάλεις έναν τάφο να βοηθήσουν και οι συμπαθείς, τέξτε το γείτονα, να τους πάρει και να τους πάει πού.
Λοιπόν, αυτή λοιπόν, και ως να έφταναν όλα αυτά, αυτή την καταστροφή που συντελείται τώρα στη χώρα, μας υποχρεώνει και την πληρώνουμε όλοι μας. Εμείς επιδοτούμε αυτούς που φυτεύουν ερημητρίες και δεν ξέρω άλλες ποιες θα παίρνουν. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αυτή η μη αναστρέψιμη καταστροφή, λυπούμε πάρα πολύ, ο πρώτος που λυπούμε εγώ, να το πω, γίνεται με την επικύρωση, με τη σφραγίδα του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Είχα την τύχη και παύλα τυχεία να παρακολουθήσω την 20ετή διαδρομή της νομολογίας στα θέματα των εγκαταστάσεων ΑΠΕ, η οποία άρχισε περίπου το 1999 και κορυφώνεται τώρα και μπορώ να σας πω τα τελευταία 5 χρόνια, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό το ζήτημα, γιατί εκτός του μας πάρει χρόνο είναι και πολύ ψυχοφθόρο για μένα. Λέω λοιπόν ότι τα τελευταία 7-8 χρόνια, μας λέει η ερμηνεία των αποφάσεων όλων, που είναι τηλεγραφικά κάτω τα χέρια της ανομήλειας. Λοιπόν, τώρα θα πούμε, μας πείτε, εντάξει, δεν θέλετε, εγώ προσωπικά δεν θέλω, ούτε εμείς δεν θέλω άλλο. Ξέρω ότι είναι μια μάτη. Λοιπόν, και ούτε είναι ενεργειακή λύση στο νομικό πρόβλημα, ούτε το ξέρει στο θέμα με τον λόγο του. Λοιπόν, θα μου πείτε, ευλόγως, θα ρωτήσετε, μα, τι γίνεται, χωρίς απέδε, δεν ξέρω, άνθρακα αυτά. Να σας πω κάτι που έχει πολύ σημαντικό, άμεση σχέση έχουν με αυτό που συζητάμε τώρα. Όλοι οι Ιγνίτες, όλοι οι Έλληνες πρέπει να γνωρίζουν για να βάλουμε συστημική του θέση ότι ο Λιγνίτης και ό,τι έχει σχέση με τον Λιγνίτη είναι εθνικής στρατηγικής σημασίας παράγοντος σε πολλαπλά επίπεδα. Πρώτον, στηρίζει κατά 90% το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας. Δεύτερον, στηρίζει την απασχόληση. Τρίτον, ή μάλλον πρώτον, είναι πυλώνας της εθνικής οικονομίας όπως ακριβώς είναι ο τουρισμός. Έτσι. Και εσύ, εκτός του άλλου, ο Λιγνίτης που είναι το εθνικό προϊόν, η μεταποίηση του Λιγνίτη βγάζει ένα σωρό πράγματα. Λαφαίνιο, παραδείγματος χάρη. Τώρα, αν μου πείτε, τι Λιγνίτες, δεν ακούς τι γίνεται. Πληρώνει ήδη 400 εκατομμύρια για δικαιώματα ρήπων, εκπομπών, διοξιδίου του άνθρακα. Τι λες τώρα, ορυκτά καύσιμα, δεν ακούς το ΒΒΕ, τους άλλους περιβαλλοντικούς οργανώσεις. Τι λέτε, Λιγνίτη, τι λέτε. Θα ξεφύγω από το Λιγνίτη. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι όσο εμείς φυτεύουμε ανεμογέννητρες και διαπράττουμε εθνικές ανοησίες, εθνικά επισήμιες ανοησίες, η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Δεν σας λέω για αεραποστόλους ή δεν ξέρω τι άλλο. Σας λέω για κολόσσους τεχνικούς που δεν πάνε να σωστούν πλανήτη. Έτσι δεν είναι. Να απονομίζουν πάνε. Αλλά πάντως η τεχνολογία προχώρησε. Τα τρία τελευταία λοιπόν χρόνια και άλλωστε συμμορφώνεται με τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Αυτή η Διεθνή Σύμβαση που πέρασε όλα τα κράτη. Λέει πολύ ωραία πράγματα. Και σας διαβεβαιώ, έχει 10 πυλώνες δράσης. Εμείς βλέπουμε μέχρι τώρα φωτοβολταϊκά σύστημα για ανεμογεννήτριες. Συμμορφώνονται λοιπόν προς τις επιταγές αυτής της σύμβασης που έλεγε μεταξύ πολλών άλλων ότι εφεύρεται τεχνολογίες απορρόφησης του διαξουδίου του άνθρακα. Βγήκαν λοιπόν τέτοια συστήματα, λέγονται και λειτουργούν ήδη σε διάφορα σημεία του πλανήτη και λέγονται carbon capture. Αυτά τα βάζεις, ας πούμε, στα λιγνητικά εργοστάσια, τα εγκαθιστάς. Ρουφάς το απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο αποθηκεύουν και το οποίο το μπορείς να το μεταπολίσεις για διάφορες χρήσεις, όπως, ας πούμε, στις εξωτερικές βιομηχανίες που χρειάζονται. Για να μην σας πω και στην κόβα όλα και στα βρακοδοτά. Έτσι, λοιπόν, έχω μιλήσει με επιχειρηματίες που εκπροσωπούν αυτές τις εταιρείες με 800 εκατομμύρια ευρώ εγκαθιστά στη Δυτική Μακεδονία. Στα λιγνητικά μας εργοστάσια αυτά τα συστήματα και προσέξτε. Δεν μου λύνεις. Δεν λυπάνεις λοιπόν τέλος η ιστορία με το διοξείδιο του άνθρακα. Στηρίζεις και κρατάς σταθερό όπως είναι τώρα τουλάχιστον κατά το δυνατόν το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, διότι αν τις κλείσεις θα έχεις πάρα πολλές μεγάλες μπελάδες και πιστέψτε με λόγω του επαγγέλματός μου και των υπόθεσεων που έχω γνωρίζω πια άριστα και το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας. Δεν πληρώνεις εκατομμύρια για τους ρήπους, έτσι, και δεν χρειάζεσαι και αυτούς τους ανεμιστήρες, δεν χρειάζεται να καταστρέψεις τα τοπία σου. Ιδού, και βέβαια δεν πληρώνει, και είπαμε, και μην μου πείτε ότι είναι ακριβά, είναι πανάκριβα, ναι, είναι 800 εκατομμύρια. Μα τι μας λένε, πέρσι πλήρωσαν 300 εκατομμύρια ιδού για τους ρήπους και πρόπερση άλλα τόσα. Επομένως, σε δύο χρόνια κάνει απόσταση. Και σημειωτώνω στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 1,5 χρόνο τώρα. Τα ξέρουν γιατί έρχονται οι πρόσωποι αυτών των εταιριών και τους τα λένε. Τους έχουν ενημερώσει. Δεν γίνεται τίποτα. Απλώς βλέπετε. Αντιθέτως, μας λένε κάθε μέρα ότι πρέπει να κλείσουν οι λιγνητικές μονάδες. Επομένως λοιπόν, λύση υπάρχει.
Δεν ξέρω γιατί, γιατί αυτή είναι η στρατηγική, στρατηγική επένδυση εθνική σημασία, κύριοι πρωθυπουργοί. Πρώην, νυν και επόμενη. Μου βαφτίζει στρατηγική επένδυση για ένα τεράστιο εξοδοχείο να πάει στι ακτέ τη Κρήτη και θα έχει μαντρωμένου του πλούσιου πελάτε. Μαντρωμένου λέμε στα ελληνικά, το all inclusive λέμε. Μαντρωμένου λέμε. Γιατί δεν βρίσκει η τοπική κοινωνία, δεν βλέπει ένα ευρώ. Αυτή είναι η στρατηγική επένδυση. Βεβαίω όχι. Τώρα, για να κλείσω. Δούμε τι πρέπει να κάνουμε, να προτείνουμε. Ήδη κάναμε μια πρόταση που αφορά το τεχνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των βιομηχανιών που εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα. Τι να σας πω τώρα, μάλλον θα σας δυσαρεστήσω, δεν θα κλείσω ευχάριστα, γιατί εμείς προτείνουμε σαν εμπελτήριο περιβάλλοντος και επιστήμονες σε όλη την Ευρώπη, στη μεριά του κράτους, των εθνικών κρατών, των κρατών μελών, διαχείριση της ζήτησης πρώτων και δεύτερον, πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας. Δεν μπορώ να επεκταθώ σε λεπτομέρειες να σας εξηγήσω τι είναι και πώς εφαρμόζεται το καθένα. Και στη μεριά του συστήματος προσώπου, δηλαδή των πολιτών του καθένα από εμάς, τι άλλο να πούμε, δεν πρέπει να αλλάξουμε το ρόλο μας. Δηλαδή, φαντάζεστε ότι να γεμίσουμε ανεμογεννήτες και φωτοβολταϊκό τον πλανήτη θα γίνει κάτι αν δεν αλλάξουμε εμείς τρόπο ζωής. Δηλαδή, καλές είναι ωραία αυτά που περπατάνε τα παιδάκια και εγώ ελπιδοφόρο το βρίσκω, βλέπετε σε όλο τον κόσμο στις πόλεις. Δημοστρασιών, διαδηλώσεις και αυτά, αλλά το αποτελεσματικό είναι να αλλάξει το ζωή. Μην πάει να παίξει το κανονικό που λέμε ένα παράδειγμα. Κάθε φορά που βγαίνει ενώ λειτουργεί το παλιό σου, λέμε ένα παράδειγμα. Άρα λοιπόν, όσο είμαστε πυθύνοι καταναλωτές, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και τώρα έχουμε και περισσή ευθύνη εδώ οι Έλληνες. Όπως έχει η κατάσταση την οποία σας περιέγραψα, φοβούμαι πολύ ότι πέφτει στους ώμους μας, ως πολιτών, ως συστημάτων προσώπου, μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Να διαχειριστούμε τα τοπία στα οποία διαδραματίζει η βιωτική μας περιπέτεια, ώστε να τα παραδώσουμε στις επόμενες γενναίες ακέραια και όχι νεκρά από βιοποικιλότητα, γεμάτα σπουδιασμένους μεταλλικούς γίγαντες. Να είμαστε καλά να ανταμώνουμε. Ευχαριστώ πολύ.